σαν κλασικό μικρό εικονογραφημένο, πάντα καινούριο κι όμως χιλιοδιαβασμένο. Φίλοι παλιοί, πανακριβές μου μινιατούρες. Θα πεις τι θέλεις ή θα φύγεις. Λίγε νέος, πράγματι. Αμή μου επιτεθείς, θα το μετανιώσεις μετά. Πέρασε μέσα. Ευχαριστώ, αγόρι. Φέρθηκες καλά, μικρέ. Φέρθηκες καλά και δεν το ξέχασα. Χαίρομαι που το πιστεύεις. Και χαίρομαι που φαίνεται ότι μετανόησες και αποκαταστάθηκες. Τα πήγα πολύ καλά. Έγινα μεγαλοκτηνοτρόφο στην Αυστραλία. Κι εγώ τα πήγα καλά. Και θα ήθελα να σου επιστρέψω τις δύο λίρες που μου έδωσε ο άνθρωπός σου. Το ξέρω ότι τα πήγες καλά. Και ο κύριος Τζάγκερς αποδείχτηκε θαυμάσιος και δαιμόνας. Πώς το ξέρεις? Μα πώς? Ναι, αγαπητέ μου, Πιπ. Εγώ σε έκανα κύριο. Ο άθλιος σκύλος που τάισες έφτασε τόσο ψηλά που μπόρεσε να κάνει κύριο τον Πιπ. Αλλά Πιπ, μην πεις πουθενά ποιος είναι ο ευεργέτης σου. Μην πεις ότι υπάρχω. Εξορίστηκα ισόβια στην Αυστραλία και θα με κρεμάσουν αν μάθουν ότι γύρισα εδώ. Τελικά δεν ήτανε, κυρία Χάβισαμ, και η Εστέλα δεν σχεδιάστηκε για μένα. Η Εστέλα έχει σχεδιαστεί να πληγώνει. Τι να κάνω, Χέρμπερτ? Καλύτερα να μάθεις όλη την ιστορία από τον κατάδικο φίλο σου. Ήξερα ότι το όνομά μου ήταν Μάγκουιτς. Είχα βαφτιστεί Άπελ. Ήμουν αρκετά κακός μέχρι που συνάντησα τον Κόπεζον. Αν κρίνω από την εμφάνιση, δεν έχεις τύχη. Δεν είχα ποτέ πολύ. Θέλεις δουλειά? Ωραία δουλειά. Πλαστογράφηση χαρτονομισμάτων και κάθε είδους απάτη. Έκανε τον κύριο αυτός ο Κόπεζον, αλλά ήταν απατεώνας. Της πλάκας δεν είχε καθόλου τέχνη. Μας έπιασαν όπως έπρεπε να ξέρω ότι θα γινόταν. Αλλά αυτός έφαγε 7 χρόνια και εγώ 14 επειδή έκανε τον κύριο. Είπε στο δικαστή ότι εγώ τον παρέσυρα και την πλήρωσα εγώ. Έτσι στο πλοίο φυλακή του κανόνισα καλά. Έκανα μόνο ένα σημάδι, αλλά θα τον είχα σκοτώσει αν μπορούσα. Και δραπέτευσα. Και δραπέτευσε κι εκείνος. Είδες, Πιπ, που παραλίγο να το σκοτώσω. Και με έστειλα στην Αυστραλία ισόβια. Και δούλεψα για να μην γίνεις εσύ αλήτης, Πιπ,
αλλά να γίνεις κύριος. Πώς περνάς τον καιρό σου, παιδί μου? Να, πηγαίνουμε στο θέατρο, σε εστιατόρια. Ώστε λοιπόν κάνεις τη ζωή ενός κυρίου. Ναι, έτσι ζω. Κυρία Χάβισαμ. Καλώς ήρθες, Πιπ. Μα αφήσατε να πιστεύω ότι είσαστε ο ευεργέτης μου. Όχι, όχι. Κι όμως. Φαίνεται πως γίνεσαι ένας πικρόχολος, νεαρός μικρέ μου. Με φέρατε εδώ για να με βασανίσετε με την Εστέλα. Ανοησίες. Η Εστέλα έφυγε, παντρεύτηκε άλλον. Όχι. Ναι, Πιπ. Νομίζατε ότι με νικήσατε. Δεν την αγάπησα ποτέ. Και νέα λόγια, Πιπ, αλλά δεν ξέρεις τίποτα από αγάπη. Εγώ θα σου πω τι είναι. Είναι παγίδα. Την πιστεύεις ενάντια στον εαυτό σου και όλο τον κόσμο. Δίνεις την καρδιά σου και την ψυχή σου όπως έκανα εγώ. Η ανόητη εγώ. Κυρία Χάβισα. Αυτός εκεί πάνω πρέπει να είναι ο ήλιος, Πιπ. Ναι, κυρία Χάβισα. Δεν είχα πάει στο σπίτι για πολύ καιρό. Όχι γιατί δεν το αγαπούσα, αλλά γιατί είχα απομακρυνθεί από αυτό. Όπως και από τους ανθρώπους. Όπως η Ανθοπόλης από το σχολείο μου. Γεια σας. Δεν με θυμάστε? Είμαι ο Πιπ. Θυμάστε? Καλέ ο Πιπ. Είσαι ό,τι πρέπει για κύριος. Θα ήθελα να αγοράσω τα λουλούδια. Τι σε έπιασε? Τι έπαθες? Νομίζεις ότι πρέπει να γυρίσω στο σιδεράδικο? Η επιστροφή μου δεν είχε ως τώρα επιτυχία, αλλά ήθελα να δω ένα πρόσωπο και ήμουν σίγουρος πως θα χαιρόταν που θα με έβλεπε. Γεια σου, Μπίτι. Πιπ, πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Είσαι όμορφη, Μπίτι. Ναι. Όσο η Εστέλα. Δεν ξέρω καν πως είναι η Εστέλα τώρα. Όχι. Όχι. Παντρεύτηκε κάποιον άλλο. Πρέπει να σου κόστησε. Λυπάμαι, Πιπ. Άφησε να με κυριεύσει η ζήλια. Δεν είσαι το μόνο άτομο στο χωριό που ζηλεύει. Ποιος άλλος σου φέρθηκε απέσια? Είχα πρόβλημα με την Ανθοπόλη. Νομίζω πως πρέπει να είμαι μαθητευόμενος σιδεράς. Φάνηκε να ζηλεύει την καλή μου τύχη. Μην ανησυχείς γι' αυτό, Πιπ. Πες μου. Ήρθες για να δεις τον Τζο? Όχι. Ήρθα να δω την κυρία Χάβισαμ. Για τελευταία φορά. Πέθανε. Ω, Θεέ μου. Μα θα έρθεις να δεις τον Τζο, ε? Θα πάω να τον δω μόλις κλειδώσω το σχολείο. Θα του πάω ένα κέικ. Ο καημένος είναι τόσο μόνος αφού του πέθανε η κυρία Τζο και έφυγες εσύ. Δεν θα έρθω, Μπίτι. Δεν θα έρθεις να δεις τον Τζο? Γιατί? Πρέπει να γυρίσω στο Λονδίνο. Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα εκεί. Αυτό είναι απίστευτο. Ο Τζο σε μεγάλωσε, Πιπ. Το ξέρω. Τότε έλα μαζί μου μέχρι απέναντι. Πού το είδε το αστείο? Πι, είναι ανόητη, λυπάμαι. Μα γελούσε μαζί μου. Είσαι πολύ ραφινάτος γι' αυτό.
Αντίο, Πιπ. Καλό ταξίδι. Θα ξανάρθω. Θα δω τον Τζο. Και σένα. Ναι, Πιπ. Έπρεπε να βρω ξενοδοχείο. Εδώ, στο ίδιο μου το χωριό. Διάλεξα το πιο ακατάλληλο. Πιπ! Α, όχι. Ο θείος Πάμπελτσουκ. Ώστε θυμήθηκες εκείνον που σε έβαλε στον δρόμο της τύχης σου. Φυσικά σε θυμάμαι, θείε. Με θυμάσαι, αλλά έπρεπε να θυμηθείς να με επισκεφτείς έστω μία φορά, αφού του άλλαξε η ζωή σου. Συγγνώμη. Μιλάνε πολύ για σένα στην πόλη και λένε ότι έχουν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά σου, παιδί μου. Πολύ αέρα. Λυπάμαι που το πιστεύεις αυτό, θείε. Να θυμάσαι αυτό! Εγώ ήμουν αυτός που σε πήγα πρώτος στην κυρία Χάβησα. Ναι, εσύ ήσουν. Τώρα θα πρέπει να με συγχωρήσεις, θείε. Πρέπει να πάω για ύπνο. Θα πάρω την πρωινή άμαξα. Έτσι, ε! Γύρνα την πλάτη σε αυτόν που ήταν ο πραγματικός σου ευεργέτης! Ο πραγματικός! Η επιστροφή στο χωριό μου είχε προκαλέσει εξάντληση και σύγχυση. Αλλά θα είχα να αντιμετωπίσω πιο άμεσα προβλήματα. Λοιπόν, Πιπ, ξέρεις τα πάντα για τον ευεργέτη σου. Μάλιστα, κύριε Τζάγκερς. Κινδυνεύει όμως. Υπάρχει κάποιος κόμπεζον που τον μισεί και καραδοκεί έξω από το σπίτι σου. Καλύτερα να βγάλεις το γέρο από τη χώρα. Θα τον θανατώσουν αν τον πιάσει η αστυνομία. Το καταλαβαίνω. Δεν θα ήθελες να σκοτωθεί η Χίνα που κάνει τα χρυσά αυγά, ε? Αν βοηθώ το Μάγκουιτς, είναι για να σώσω μια ανθρώπινη ζωή. Ο Τζάγκερς δεν το καταλαβαίνει αυτό. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να τον βγάλεις από τη χώρα. Σε πιστεύω. Θα τον φέρουμε εδώ κάτω και θα τον βάλουμε σε ένα ατμόπλοιο. Βλέπεις αυτό το πλοίο? Πάει στο Αμβούργο. Θα τον βάλουμε απόψε σε ένα πλοίο. Σταματήστε! Σταματήστε! Επιβάτης! Σταματήστε!
Δεν μας είδαν. Πήγαινε πολύ γρήγορα. Πότε είναι το επόμενο? Το επόμενο περνάει για Ρότερνταμ, το πρωί. Εντάξει, θα το προλάβουμε. Συμφωνείς, θείε? Με το παραπάνω, παιδί μου. Θα σε πάω πίσω στην προβλήτα. Μη λες ανοησίες, Πιπ. Είμαστε καλά. Θα κόψει ταχύτητα εδώ. Μας ακολούθησε κανείς? Κανείς. Νάτε το πλοίο. Επιβάτης! Επιβάτης! Σταματήστε! Επιβάτης! Σταματήστε! Έρχονται να σας πάρουν, κύριε Μάγκουιτς. Είσαι έτοιμος, θείε? Ναι. Καλή τύχη, θείε. Λυπάμαι που φεύγεις έτσι. Ήξερα τους κινδύνους πριν έρθω. Ήρθα να σε δω, να δω πώς εξελίχθηκες. Αντίο, κύριε Μάγκουιτς, και καλή τύχη. Ευχαριστώ, νεαρέ Χέρμπερτ. Εσείς εκεί, έχετε μια μεταφορά για επιστροφή. Λέγεται Άπελ Μάγκουιτς. Σε διατάζω να παραδοθείς. Όχι. Θα τα πούμε, Πιπ. Πιο γρήγορα. Βιαστείτε. Κόμπερσον. Θείε! Θείε! Νάτος! Πιάστον! Είσαι καλά? Τον έπιασα. Λοιπόν, θα σε πάμε τώρα μέσα. Κι ο άλλος? Μας ξέφυγε. Και ο άλλος. Ο Κόμπεζον είναι? Ναι. Δεν μας χρησιμεύει τώρα. Είναι νεκρός. Ο δύστυχος. Δύστυχος, ναι. Αλλά σκέψου πόσες ζωές κατέστρεψε. Ναι. Και πάνω απ' όλα την κυρία Χάβισα. Όχι. Αυτού εκεί πάνω απ' όλα.
Πώς είναι? Είναι νεκρός. Δυστυχώς οι μεγάλες προσδοκίες σου έφτασαν στο τέλος, Πιπ. Το κράτος δίμευσε όλη την περιουσία του Μάγκουιτς. Καταλαβαίνω. Τι θα κάνεις τώρα? Θα ψάξω για δουλειά. Και γνωρίζω μια κοπέλα, την Μπίτι. Θα της κάνω πρόταση γάμου. Έτσι θα είμαι πολύ απασχολημένος. Χαίρομαι που δεν θυμώνεις, παιδί μου. Τζο, μεγάλωσες, Πιπ. Γεια σου, Πιπ. Γνωρίζεις τη γυναίκα μου, την Μπίτι? Ναι. Γεια σου, Μπίτι. Πέρασε μέσα. Αντίο, Τζο. Αντίο, Μπίτι. Θα σας ξαναδώ όταν γυρίσω από το Σάτις Χάους. Πρέπει να το δω άλλη μια φορά. Αντίο, Πιπ. Εστέλα. Πιπ, ήρθα επιτέλους να δω αυτό το μέρος, όπως εσύ φαντάζομαι. Άκουσα πως παντρεύτηκες. Ναι, παντρεύτηκα έναν άνδρα που με χτυπούσε και μετά αυτοκτόνησε. Λυπάμαι που το ακούω. Αλλά έχω αυτή την περιουσία και έτσι δεν είμαι φτωχή. Εσύ τι κάνεις, Πιπ? Επιστρέφω στο Λονδίνο για να βρω δουλειά. Ωραία. Ελπίζω πως τα χρόνια ήταν καλύτερα με σένα από όσο με μένα. Νομίζω πως ήταν. Αντίο, Εστέλα. Αυτό το μέρος έχει πολλές αναμνήσεις για μένα. Πρέπει να φύγω. Λοιπόν, Πιπ, έγινες κύριος τώρα. Ναι, Μπίτι. Μα τώρα επιστρέφω στο Λονδίνο να γίνω κάτι άλλο. Τι είναι αυτό? Ο εαυτός μου. Κλασικό μικρό εικονογραφημένο, πάντα καινούριο κι όμως χιλιοδιαβασμένο.
ανακριβές μου.